Έχουμε έναν πίνακα, κύριε καθηγητά. Από τη μία πλευρά βλέπουμε την Κρήτη, από την άλλη πλευρά βλέπουμε την Ελλάδα και βεβαίως ξεκινάμε την αρρύθμιση από το 1999 για να καταλήξουμε στο 2016. Μας είπατε νωρίτερα ότι το 2017 δεν ήταν μια καλή χρονιά όσον αφορά τις αυτοκτονίες για την Κρήτη. Πάμε να δούμε όμως τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια και κυρίως από την περίοδο που αρχίζει η οικονομική κρίση να χτυπάει την πόρτα της χώρας μας. Καταρχήν, το σημαντικό σε αυτό το πίνακα είναι ότι έχουμε από το 99 μέχρι το 16 είναι πια 17-18 χρόνια. Έτσι πρέπει να εξετάζουμε τις αυτοκτονίες σε μεγάλα χρονικά διαστήματα, γιατί από χρόνο σε χρόνο υπάρχει αυτή η μεταβολή που αν τη δούμε από χρόνο σε χρόνο μπορεί να μας οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα. Μόνο μία μακροχρόνια παρατήρηση, όπως παραδείγματος χάρη βροχόπτωση, τη μία μέρα θα λέμε ότι πνιγόμαστε, το ένα χρόνο και την άλλη ότι διψάμε. Αυτός ο πίνακας έχει φτιαχτεί με τη βοήθεια του εργαστηρίου της ιατροδικαστικής, από τον οποίο έχουμε πάρει τα στοιχεία από το 99 μέχρι το 2016 και όπως είπατε μέχρι το 2017. Το κύριο σημείο αυτών των δεδομένων είναι ότι η Κρήτη διαχρονικά αυτά τα 17-18 χρόνια έχει περίπου διπλάσιο αριθμό αυτοκτονιών, όχι αποπειρών, δηλαδή τελειωμένων πράξεων, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό το πρόβλημα στην Κρήτη είναι διωγγωμένο σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Βεβαίως. Αν πάρουμε ως δεδομένο το μέσο όρο των περιστατικών. Ακριβώς. Άρα η Κρήτη, για κάποιους λόγους που πραγματικά δεν ξέρουμε, αλλά αξίζει να διερευνήσουμε, έχει την πρωτιά στις αυτοκτονίες. Αυτά τα 18 χρόνια. Αυτό ήταν πριν την κρίση και μετά την κρίση. Πάντως, κρατάμε αυτό το στοιχείο, το οποίο ενδεχομένως οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν, ότι σε σχέση με την Ελλάδα, το νησί μας κάνει έναν πρωταθλητισμό αρνητικό, εισαγωγικά, στο κομμάτι της αυτοχειρίας. Σωστά. Θέλετε να μου εστιάσετε το ενδιαφέρον σε κάποια χρονολογία που σας έχει κάνει εντύπωση? Κοιτάξτε, ήδη είπαμε το 2000, αυτό το νούμερο είναι διορθωμένο ανά 100.000 κατοίκους, έτσι με βάση τα στοιχεία της ΕΛΤΑ. Βλέπετε, είχαμε 14,4 αυτοκτονίες ανά 100.000. Αυτό δεν το φτάσαμε ποτέ, ακόμη και στις χειρότερες στιγμές της κρίσης. Το 2012 τα πράγματα είχαν αρχίσει να φτάνουν λίγο κοντά, αλλά αν πάμε στο συνολικό, εδώ είναι οι άντρες, εδώ είναι οι γυναίκες, στο συνολικό εκείνο το 9,7 ποτέ δεν το φτάσαμε, έτσι. Όπως βλέπετε υπάρχει μια διακύμανση από χρόνο σε χρόνο. Να σας πω έτσι και μερικά νούμερα έτσι πιο καθαρά. Αν θυμάμαι καλά, το 2015 είχαμε 52 αυτοκτονίες στην Κρήτη. Το 2016 έχουμε 35. Κάποιος θα πει ότι ωραία τι καλά, κυρία Γιακουμάκη μπορεί να χαρεί. Μπράβο, ήρθε και αυτή η κυβέρνηση και μας έλυσε το πρόβλημα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Το 2017 είχαμε 49. Άρα κινόμαστε σε ψηλά πλαίσια. Και νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να μας προβληματίσει και εγώ προβληματίζουν περισσότερο όταν ακούω ένα καθηγητή ψυχιατρικής να λέει ότι προσπαθούμε να εντοπίσουμε και τους λόγους που συμβαίνει αυτό στην Κρήτη, γιατί αν το πάρουμε και με τους οικονομικούς δείκτες, δεν είμαστε η πιο φτωχή περιφέρεια της χώρας που αντιμετωπίζει τα σοβαρότερα προβλήματα. Αν κανείς αναλογιστεί ότι στην κεντρική και δυτική Μακεδονία η ανεργία είναι σε λιγκιώδη ποσοστά, εδώ ακόμα στην Κρήτη τα πράγματα είναι διαχειρίσιμα. Υπάρχει ένας τουρισμός που μας κρατάει έτσι όρθιους. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Και βλέπουμε τις απόπειρες αυτοκτονίας στον νομό Ηρακλείου, πάντοτε με βάση τα στοιχεία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Κύριε Δασκαλάκη, να μου επιτρέψετε, γιατί δεν είχα στείλει και κάποια άλλα δεδομένα. Στη διάρκεια της κρίσης έχουμε δύο σημαντικές αλλαγές. Η μία είναι, έχουμε μία αύξηση στις αυτοκτονίες ανδρών μέσης ηλικίας, όχι των νεαρών. Ενώ κατά κάποιες θεωρίες η ανεργία συνδέεται γραμμικά με τις αυτοκτονίες. Όλοι μας ξέρουμε πού είναι οι μεγαλύτερες ποσοστό ανεργίας στους νέους. Εκεί δεν έχουμε αύξηση. Εγώ, με τη δική μου άποψη, το αναλύω ότι στη μέση ηλικία είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να είναι στην πιο δημιουργική του φάση και όταν ξαφνικά τα χάσει όλα, ενδεχομένως να καταραίουν τα πάντα γύρω του. Έχουμε δει ανθρώπους να καταραίουν ολόκληρες επιχειρήσεις, να χάνουν δουλειές. Να υπάρχουν άνθρωποι που να χάνουν τη δουλειά από την κατάρρευση της επιχείρησης. Αυτό και το έχουμε δει στην Κρήτη. Μιλάω από την εμπειρία του ρεπορτάζ. Έχουμε δει στην Κρήτη επιχειρηματίες να βάζουν τέλος στη ζωή τους. Ακόμα γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν και την κοινωνική, αν θέλετε, κατακραυγή. Σωστά. Συμφωνούμε με αυτό. Να σας πω και ένα άλλο νούμερο. Μέσα στην κρίση έχουμε ελάττωση, σημαντική ελάττωση των αυτοκτονιών των γυναικών. Των γυναικών. Που σημαίνει πια οι γυναίκες
πάνε σε έναν έτσι στον πρώτο τους ρόλο, την προστασία της ζωής, την προστασία των παιδιών και της οικογένειας, και είναι αυτό που είπε ο κ. Στεριζάκης για τους θεσμούς. Ότι πιστεύω ότι αν δεν είχαμε αυτή την έκρηξη των αυτοκτονιών στην Ελλάδα και στην Κρήτη, παρά κάποιες μικρές διακυμάνσεις, αυτό οφείλει στους θεσμούς. Ο κ. Στεριζάκης μίλησε για την οικογένεια και το σχολείο, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Εγώ θα προσθέσω την εκκλησία, το χωριό, τη γειτονιά. Πραγματικά αυτό μας έχει σώσει. Mm-hmm. Αν ήμασταν Ηνωμένες Πολιτείες, θα είχαμε δει πολύ μεγαλύτερα. Επειδή νούμερα. Πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, θέλω να κρατήσουν τηλεθεατές ότι έχουμε τις απόπειρες από το 2008 μέχρι το 2014. Το σύνολο είναι 570 άτομα. Η ηλικία είναι από 38,8 συμπλήν. Και έχουμε άνδρες 192, γυναίκες 378. Εδώ πέρα βλέπουμε περισσότερες απόπειρες από τις γυναίκες. Όμως. Θέλω να σταθούμε λίγο και στο κίνητρο και του πόσο αληθινές είναι αυτές οι απόπειρες. Επιστρέψαμε εδώ σε ώρα αιχμής στο prime time της Crete TV ζωντανά. Κάθε Δευτέρα βράδυ ανοίγουμε το φάκελο ψυχική υγεία και το στοιχείο που μας έδωσε πριν από λίγο ο καθηγητής ψυχιατρικής ο κύριος Βγόντζας για το μέγεθος του προβλήματος όσον αφορά τις αυτοκτονίες στην Κρήτη σε σχέση με τα συγκριτικά στοιχεία της υπόλοιπης χώρας είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει παρέμβαση και κάποιες δομές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν επί της ουσίας, κύριε καθηγητά. Να σταθούμε όμως στο κομμάτι απόπειρες, γιατί είτε αυτοκτονία, βεβαίως αυτοκτονία σημαίνει το τέλος της ζωής ενός ανθρώπου. Η απόπειρα έχει τη δική της συνέπεια, όμως σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για θάνατο. Όμως και εδώ το κίνητρο είναι ο θάνατος. Θέλουν να βάλουν τέλος στη ζωή τους. Θα ήθελα λίγο να το σχολιάσουμε το κομμάτι απόπειρες, γιατί ενώ στις αυτοκτονίες οι άντρες έχουν την πρωτιά, στις απόπειρες οι γυναίκες. Έτσι, είναι ακριβές και είναι και σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει εδώ καμία ούτε ελληνική ούτε κριτική πρωτοτυπία. Mm-hmm. Ακολουθούμε τα διεθνή δεδομένα και τις διεθνείς τάσεις. Ένα που πρέπει να προσέξουμε και οι απόπειρες, επειδή μάλιστα είναι και πιο πολύ από τις γυναίκες και από κάποιον το μυαλό μπορεί να περάσει ότι εδώ έχουμε και λίγο υστερικά, χειριστικά φαινόμενα. Νομίζω ο κλάδος μας ψυχιατρική εδώ και πολλά χρόνια το έχει ξεκαθαρίσει. Οι απόπειρες, εκτός από εκείνες που έχουν ένα πολύ καθαρό δευτερογενές όφελος. Ας πούμε, κάνω μια απόπειρα για να, στο δικαστήριο για να μην πάω φυλακή, να μην πάω στρατό τα παλιά χρόνια κτλ. Όλες οι άλλες, εμείς τις βλέπουμε ένα παθολογικό φαινόμενο, μια κραυγή αγωνίας από αυτό το άτομο βρίσκεται σε μια σύγκρουση που δεν μπορεί να τη λύσει με κάποιο τρόπο αποτελεσματικό, αλλά τη λύνει με έναν τρόπο παθολογικό. Και να σας πω εδώ να διαλύσω και ένα μύθο. Ξέρετε ποιος είναι ένας από τους κινδύνους της τελειωμένης αυτοκτονίας? Οι προηγούμενες απόπειρες. Άρα οι απόπειρες πρέπει να τις λάβουμε ότι είναι ένα σήμα κινδύνου, ένα καμπανάκι κινδύνου. Ότι μπορεί να επανέλθουν με μια επιτυχημένη έκφαση της απόπειρας. Γι' αυτό στην κλινική μας, αλλά και εκεί που με καλούν να μιλάω, απαγορεύω να χρησιμοποιείται ο όρος ιστερική απόπειρα, χειριστική απόπειρα κτλ. Πίσω, κάτω από αυτήν, αυτό είναι το του παγόβουνου η κορφή, κάτω από αυτή βρίσκεται κάποιο δράμα. Προσωπικό, οικογενειακό, οικονομικό, το οποίο αξίζει να διερευνήσουμε. Ελάτε να καθίσουμε.